Ένα τριήμερο πολιτισμού και αθλητισμού θα λάβει χώρα στην πόλη του Πύργου στις 12, 13 και 14 Μαΐου. Η αρχή γίνεται την Παρασκευή με τα εγκαίνια της ανθοκομικής έκθεσης στο χώρο του επαρχείου. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τις καλές παραδόσεις της πόλης. Μία τέτοια παράδοση ισχυρή, θα έλεγα, στην πόλη του Πύργου ήταν τα ανθεστήρια. Μάλιστα, σε κάποια site που ασχολούνται με την ιστορία της πόλης είδα πρόσφατα και δημοσιεύσεις από το Μεσοπόλεμο, εκδηλώσεις πολύ έτσι ωραίες, θα έλεγα, και με τάξη. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συμμετέχει σε μια γιορτή, μια μεγάλη γιορτή και ιστορική, όπως προανέφερε ο Δήμαρχος Πύργου, για την πόλη του Πύργου, για την περιοχή μας, στα ανθεστήρια και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις παράλληλες δράσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το Σαββατοκύριακο 12, το τριήμερο 12, 13 και 14 Μαΐου, εδώ στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, στην πρωτεύουσα του Δήμου Πύργου, στον Πύργο. Εμείς από την πλευρά μας, σαν υπηρεσία Πρασίνου, είμαστε έτοιμοι για αυτό. Η Δημοτική Αστυνομία πάλι είναι στο πλευρό, η αστυνομία και οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό. Έχουμε συνοηθεί με όλους τους συλλόγους, έρχονται, παίρνουν τα λουλούδια που θα στολίσουν τα άρματά τους, που θα συνοδεύσουν και θα κάνουν αυτή τη μεγάλη παρέλαση. Το Σάββατο πραγματοποιούνται τα ανθεστήρια 2023 με τη μεγάλη παρέλαση πληρωμάτων και αρμάτων, χορευτικά και συναυλία σε μια πανηγυρική γιορτή της φύσης. Έχουμε δείξει τα 4 τελευταία χρόνια ότι ο πολιτισμός στον Πύργο μπορεί να υπάρξει μέσα από πολλές εκδηλώσεις. Τελευταίο παράδειγμα ήταν το καρναβάλι του 2023, που καταφέραμε να φέρουμε στην πόλη του Πύργου και να παρελάσουν και να συμμετέχουν μάλλον πάνω από 10.000 κόσμος. Αυτή τη φορά έχουμε τα ανθεστήρια, λοιπόν, αναβιώνουμε ένα έθιμο πολύ παλιό με το Δήμο Πύργου, στη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Εστίασης, το Πράσινο, την Περιφέρεια, την ΠΕΔ, όλοι μαζί, λοιπόν. Από μεριά μας ο Εμπορικός Σύλλογος δηλώνει ότι το Σάββατο 13 του μήνα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 7 η ώρα. Να συμμετέχουμε κι εμείς από μεριά μας στην προσπάθεια του Δήμου, την οποία επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο που δέχτηκε την πρότασή μας να αλλάξει τα ανθεστήρια και να υποστηρίξει και εμάς και να το κάνει Σάββατο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς από πλευράς μας μια νότα στην περιοχή. Το πλούσιο εορταστικό τριήμερο πρόκειται να ολοκληρωθεί με τον κορυφαίο θεσμό πλέον του αθλητισμού, το δεύτερο Run Πύργος, με επίκεντρο την κεντρική πλατεία.